Η φοροδιαφυγή έχει εξελιχθεί σε καθημερινό φαινόμενο, προκαλώντας σοβαρές επιπτώσεις στα δημόσια έσοδα και την οικονομία της χώρας. Παρά τις προσπάθειες καταπολέμησης της, τα φαινόμενα παραβατικότητας παραμένουν διαδεδομένα, με αποτέλεσμα να κρίνεται αναγκαία η λήψη άμεσων μέτρων. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η κυβέρνηση πρέπει να επικεντρωθεί στη δημιουργία κινήτρων για τους επαγγελματίες, προκειμένου να ενθαρρύνει τη συμμόρφωση με τη φυρολογική νομοθεσία. Τέτοια κίνητρα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν φορολογικές ελαφρύσεις, διευκολύνσεις στις πληρωμές, καθώς και υποστηρικτικά μέτρα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η ανάγκη για μια πιο δίκαιη φορολογική πολιτική είναι επιτακτική, καθώς η εξάλληψη της φοροδιαφυγής θα επιτρέψει την αύξηση των εσόδων του κράτους και θα συμβάλλει στην ενίσχυση των δημοσίων υπηρεσιών και της κοινωνικής πρόνοιας. Οι επαγγελματίες από την πλευρά τους ζητούν μεγαλύτερη διαφάνεια και ένα σταθερό φορολογικό πλαίσιο που θα τους επιτρέπει να αναπτυχθούν χωρίς να αισθάνονται ότι βρίσκονται συνεχώς υποπίεση. Εγώ να πω κάτι, κύριε Τζέλιο. Εντάξει, και ο ελεύθερος επαγγελματίας και ο ιδιοκτήτης του καταλήμματος δεν θα κόψει το 100%. Να το δεχτώ. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εδώ μιλάμε όμως για μια μπίζνα εκατομμυρίων ευρώ, που το 99% των κρατήσεων, των διακινήσεων, των μεταφορών, των εισπράξεων ήταν χωρίς παραστατικά πιθανών και χωρίς νόμιμη έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας πιθανόν. Αυτή είναι μια πραγματικότητα, την οποία πρέπει να τη δουν οι ελεγκτικές αρχές. Έχει τα καλά το τουρισμός, αλλά ανοίγει και παραθυράκια για επιτίδιους που θέλουν να εκμεταλλευτούν κενά ή αδυναμίες του κράτους και να εισπράξουν χωρίς να αποδώσουν το αντίστοιχο. Επειδή πρόσφατα ήσασταν υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ και φαντάζομαι ότι θα σας ξαναδούμε, γέροι να είμαστε μέχρι τότε, με το ΠΑΣΟΚ, εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι μια μεγάλη μάστιγα που με οποιαδήποτε... Είναι μάστιγα. Πώς? Είναι μάστιγα. Ναι. Όπως το λέτε, είναι μάστιγα. Αλλά ξέρετε, οι μάστιγες δεν αντιμετωπίζονται με ευχολόγια ούτε με ασπιρίνες. Mm-hmm. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι πρέπει να υπάρξει ένας πολύ χαμηλός φορολογικός συντελεστής για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, ώστε να υποχρεώνονται ή αν θέλετε να τους δίνετε κίνητρο να δηλώνουν τα πάντα, να αποδίδεται το αναλογούν ΦΠΑ και να υπάρχουν εξοντωτικές ποινές αν παρά τους χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές φοροδιαφεύγουν. Σήμερα η πραγματικότητα, κύριε Τζέλιο, είναι κάπου στη μέση. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία που έλεγε εμείς δεν βάζουμε φόρους, κόβουμε φόρους, φώναζε με ανεβασμένη πίεση ο κύριος Γεωργιάδης, έφερε αυτό το απαράδεκτο φορολογικό για τους ελεύθερους επαγγελματίες με τα τεκμαρτά. Σήμερα, αν ένας ελεύθερος επαγγελματίας δηλώνει τα πάντα, έχει συνέτερο το κράτος. Δίνει πάνω από το 50% των εισοδημάτων του σε ΦΠΑ, φόρους, εισφορές στο κράτος. Πρέπει λοιπόν να δώσουν κίνητρα. Για μένα αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσει τη φοροδιαφυγή. Καλά είναι τα σύγχρονα μέσα, αλλά αν δώσεις κίνητρα στον ελεύθερο επαγγελματία να δηλώνει το 100% και ξέρει ότι έχει μια δίκαιη και χαμηλή φορολόγηση σε σύγκριση και με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και του Βορρά και του Νότου, είμαι βέβαιος ότι θα το κάνει. Φυσικά να έχει και τα σύγχρονα τεχνικά μέσα ελέγχου και όταν δώσει χαμηλούς συντελεστές βιώσιμους, να είσαι πάρα πολύ αυστηρός. Εδώ μας έβαλε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Πήραμε POS. Πήραμε τα My Data, την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Κάναμε τα πάντα αδιαμαρτύρητα. Δίνουμε σε προμήθειες τα POS πάρα πολλά χρήματα. Ένα μεγάλο μέρος του τζίρου μας προέρχεται από τα POS, γιατί ο κόσμος μπήκε σε αυτή την κουλτούρα. Για κάθε συναλλαγή που κάνουμε, μας κρατάει 1,5, 2, 3 ευρώ η τράπεζα. Αυτό που λένε στο Facebook ότι το 50-ρικο, αν το πληρώσεις 10, 20 φορές ο ένας επαγγελματίας τον άλλον μέσω POS, μέσω τραπεζικών συναλλαγών, εξανεμίζεται. Είναι αλήθεια.